Απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας και θα μας παρουσιάσει με τον δικό του επιστημονικό τρόπο το θέμα η λειτουργία του πατέρα στην ψυχανάλυση, τον δόκτωρα Παθεοδόρου Πάνο. Είναι ψυχαναλυτής, αναλυτής σχολής ψυχανάλυση του Ζακ Λακάν, διδάσκων ψυχανάλυση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου του Παντίου. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Ιστορίας, έχει διδακτορικό στον τομέα ψυχανάλυσης και πολιτικής θεωρίας, έχει επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα, ακαδημαϊκή δραστηριότητα, είναι τεταρμένος δασκαλίας στο ψυχαναλυτικό λόγο και υποκείμενο στην νοτιλυτικότητα, λέκτορας στην πολιτική ψυχολογία και επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Θετικών Επιστημών, παλιότερα. Σχολή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, πολυγραφότατος με επιστημονικά άρθρα και δημοσιεύσεις, έχει επαγγελματική επιστημονική δραστηριότητα και συμμετοχή σε θεσμούς. Εμείς τον ευχαριστούμε για την προθυμία που έδειξε να υποστηρίξει το εγχείρημα αυτό του Δήμου μας, αφιλοκερδώς και θελοντικά, και θέλω να τον ευχαριστήσω εκ μέρους του Δημάρχου μας, του κ. Παχατουρίδη, που λόγω υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Αλλά θα είμαι σε λίγο για την Δήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Τσιώτα. Ωστόσο, εμείς θα ξεκινήσουμε. Έχετε το λόγο, κύριε Παπαδόπουλο. Λίγο πιο μόνο. Το θέμα είναι όταν σκύψω να πάω να πούμε. Διαβίλιο, δεν μπορώ να καθίσω, δεν κάθομαι ποτέ θα μιλάω. Τώρα με ακούτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και το πρόγραμμα εδώ του Ελευθέρου Πανεπιστημίου για την πρόσκληση. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε άλλη μία τον Απρίλιο. Ναι. Τότε θα είναι και το σύμπτωμα. Αλλά επειδή έχουμε μόνο τη δυνατότητα δύο διαλέξεων, διάλεξα να ξεκινήσουμε. Παρουσιάσω δηλαδή. Κάτι το οποίο είναι αρκετά εισαγωγικό, αλλά θεμελιακό. Γι' αυτό που ονομάζουμε τη συγκρότηση του υποκειμένου, και για τις μέρες που ζούμε, να πούμε και τον εξανθρωπισμό του. Και σήμερα, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, που ζούμε σε μία εποχή ειδικής κρίσης, χρησιμοποιώ τον όρο κρίση, γιατί στην ψυχανάλυση ο όρος της κρίσης έχει μία καταλυτική σημασία στη συγκρότηση του υποκειμένου και περνά μέσα από την εγκαθίδρυση της πατρικής λειτουργίας και το καθένα μας χωριστά σε μία εποχή κρίσης όπου αν αναλογιστεί κανείς τις μέρες που περνάμε, δεν περνάμε μόνο οικονομική κρίση, αλλά μιλάμε για μια κρίση του υποκειμένου ανθρώπου, του προσανατολισμού του και της θέσης του ακόμα σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό δεσμό. Και ακόμα περισσότερο, όταν σαφώς ή λιγότερο σαφώς αρχίζει το υποκείμενο να διαπιστώνει και αυτό κολλάει με τις συγκυρίες που πιέζουν ότι είναι υπεύθυνο για την κρίση που περνάει. Όπως και η ελληνική κοινωνία είναι υπεύθυνη για την κρίση που περνάει αυτή τη στιγμή. Πέρα από τις εξωτερικές ή άλλες οικονομικές συγκυρίες, χρηματοπιστωτικές, γεωπολιτικές, ό,τι όλα θέλετε βάλτε, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι
κρίση στην Ευρώπη ξεκινάει από εδώ. Καθόλου τυχαίο. Και ακόμα και να το πω και με όλους τους γύρους πολιτικούς, διότι επιλέχθηκε από εδώ να ξεκινήσει η κρίση. Ήδη κάτι εδώ δεν πήγαινε καλά. Και καλύτερα να το πούμε, δεν υπήρχαν τα στεγανά για να αποφευθεί η κρίση, η οποία ούτως ή αλλιώς θα απλωθεί κι αλλού. Αυτό είναι μαθηματικός βέβαια. Διαλέγω λοιπόν να σας πω δύο λόγια για την ψυχανάλυση και για την πατρική λειτουργία. Το μικρό του ανθρώπου γεννιέται δύο φορές. Η πρώτη φορά έρχεται με τη βιολογική γέννησή του. Ο άνθρωπος είναι ένα θηλαστικό, το οποίο γεννιέται προώρα με αποτέλεσμα να παραμένει εξαρτημένο από τον άλλον για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι μια καταστατική του διαφορά με τα ζώα. Ακόμα και μετά την έλευσή του στον κόσμο, πολλά στοιχεία του νευροφυσιολογικού του συστήματος συνεχίζουν να αναπτύσσονται και τελεί συνεχώς σε μία έφραστη κατάσταση. Πρόκειται για ένα έμβιο το οποίο, όπως μας λέει ο Χάιντεγκερ, βρίσκεται ηρημένο, πεταμένο στον κόσμο. Το σώμα του, το βιολογικό του σώμα, παραμένει ασυντόνιστο, χωρίς εικόνα, χωρίς εγώ και μία συνείδηση υποδιαμόρφωση. Αφού το μόνο από το οποίο κυριαρχείται είναι η αντιληπτική κατάσταση την οποία του επιβάλλει η ικανοποίηση των ζωτικών του αναγκών. Βλέπετε λοιπόν πολύ προσεκτικά ότι δεν αναφέρομαι ούτε σε ένστικτα ούτε σε κάποια έννοια της πραγματικότητας. Σας το λέω πολύ απλά. Ακούτε διάφορα, θελοντικό, είναι κρυασμένη από δημοσιότητα της τηλεόρασης, όπως είναι περισσότεροι, και εδώ μόνο. Ο άνθρωπος δεν έχει ένστικτα. Όταν ακούτε το ένστικτο της επιβίωσης, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, το ερωτικό ένστικτο, ο άνθρωπος δεν έχει ένστικτα. Ένστικτα έχουν τα ζώα. Ο άνθρωπος έχει ενορμήσεις. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τι είναι αυτό που το μικρό του ανθρώπου έχει ανάγκη προκειμένου να συγκροτηθεί ως υποκείμενο, επίσης με διαφοροποίηση πάρα πολύ βασική, το υποκείμενο στην ψυχανάλυση δεν είναι το εγώ. Το εγώ για την ψυχανάλυση είναι μία παραπλάνηση. Και τίποτα άλλο. Θα δούμε τι. Μια παραπλάνηση, μια απάτη και
και όπως λέει ο Λακάν, πάρα πολύ εύστοχα, η πηγή κάθε παρανοϊκή γνώση. Είναι λοιπόν αυτό που το μικρό του ανθρώπου έχει ανάγκη προκειμένου να συγκροτηθεί ως υποκείμενο. Όλα ξεκινούν από την επιθυμία εκείνων που το φέρνουν στον κόσμο. Πριν από οποιαδήποτε σύλληψη στο βιολογικό επίπεδο, υπάρχει μία πρώτη σύλληψη στην επιθυμία των γονιών του. Πριν την έλευσή του στον κόσμο. Από εκεί καθορίζεται αυτό που ονομάζουμε και αυτό που είναι απαραίτητο για τη συγκρότησή του, η ψυχική του υιοθεσία. Και το παιδί έρχεται πάντα ως σύμπτωμα του γονεϊκού ζεύγους. Ερώτημα πολύ πιο καταστατικό και πολύ πιο ουσιαστικό από αυτό που ίσως έχετε ακούσει να σας μεταφέρεται ως υδιπόδιο σύμπλεγμα. Το υδιπόδιο σύμπλεγμα είναι μια κατασκευή, έρχεται μετά. Το δούμε. Το πρώτο ερώτημα είναι ποια η επιθυμία εκείνων που με φέρνουν στον κόσμο. Για να υπάρχει υποκείμενο, θα πρέπει να συγκροτηθεί μία έλλειψη, ένα κενό. Το υποκείμενο δεν αποτελεί μία κλειστή ναρκισιστική σφαίρα, ούτε καταρχήν για κανέναν από εμάς υπάρχει μέσα και έξω. Και να σας το πω ακόμα πιο απλά, το υποκείμενο συγκροτείται έξω. Το μοναδικό στοιχείο μέσα στο οποίο το υποκείμενο γεννιέται ψυχικά είναι η σφαιρικότητα της γλώσσας, δηλαδή ο κόσμος των σημασιών, εκεί που χτίζει δηλαδή την ψυχική του πραγματικότητα. Για να υπάρχει κόσμος των σημασιών, κάτι θα πρέπει να χαθεί και στη συνέχεια να συμβολοποιηθεί, δηλαδή να περάσει μέσα από τα σημαίνοντα και τις λέξεις. Η ψυχική γέννηση του υποκειμένου επέρχεται ως επίπτωση του σημαίνοντος. Δηλαδή, το υποκείμενο από την στιγμή που γεννιέται, έμβιο, στον λόγο, είναι ένα ομιλόν. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει τέτοια μετοχή στην ελληνική λέξη, έχω κάνει μια συμπίκνωση. Υπάρχει το «ον» στην ελληνική γλώσσα. Ομιλών, ομιλούν είναι η μετοχή. Απλά παίζουμε ανάμεσα στο ομιλούν της μετοχής με το «ον» που είναι αυτό που σε κάνει να υπάρχεις. Γι' αυτό μιλάμε για ένα ομιλόν. Το γεγονός ότι μιλάμε μας καθιστά ελληματικούς. Και από εκεί ξεκινά και το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν είναι ζώο, δεν έχει ένστικτα,
αλλά το ότι οι βασικές του ανάγκες διαμεσολαβούνται πάντοτε από το λόγο και την ομιλία. Ενώ στα ζωάκια, οι ανάγκες τους, όποιες θέλετε πάντα εκεί πέρα, δεν διαμεσολαβούνται από το λόγο και την ομιλία. Μάλλον για να το πω ακόμα καλύτερα, δεν διαμεσολαβούνται από το λόγο. Χρησιμοποιώ όρους όπως έλλειμμα, όπως έλλειψη, καταστατικό έλλειμμα και ομιλών. Το μικρό του ανθρώπου δεν αποκτά ποτέ καμία πληρότητα. Και αν για το υποκείμενο υπάρχει κάτι να κατακτήσει, είναι ακριβώς η μη πληρότητά του. Δεν θα υπάρξει ποτέ πλήρες ούτε για τον εαυτό του, ούτε με το τέρι του, ούτε με το ζευγάρι του. Όσο και αν σκοτώνεται μέσα τη φαντασίωση του. Η τάξη της μη πληρότητας είναι η τάξη του λόγου. Και ο λόγος είναι ο πατέρας. Μη φαντάζεστε όμως εδώ τον μπαμπά του οικογενειακού σας με τη στοίμα σου. Όταν λέμε ότι ο λόγος είναι ο πατέρας, δεν είναι ο μπαμπάς σας. Είπα ότι ο λόγος είναι ο πατέρας. Ο Λακάν, ακολουθώντας τον Φρόιντ, έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση, ως καταστατική προϋπόθεση της έλευσης του υποκειμένου στον κόσμο, την πρωταρχική απόθεση. Με δύο λόγια. Για να μπορέσουμε να υπάρξουμε σε αυτόν τον κόσμο, κάτι πρέπει να απολέσουμε. Είναι η πρωταρχική απόθεση αυτή που έρχεται με τη συμβολοποίηση που έλεγα πριν. Μόνο όταν μπορέσουμε να απολέσουμε κάτι μπορούμε και να υποθυμίσουμε. Αν δεν χάσεις κάτι, δεν μπορείς να επιθυμίσεις. Φορέας της πρωταρχικής απόθεσης, της πιο θετικής διάστασης για τη συγκρότηση του υποκειμένου, είναι ο πραγματικός πατέρας, που είναι αυτό που την ψυχανάλυση ονομάζουμε ο φορέας του ευνουχισμού. Όταν λέμε ο πατέρας ως φορέας του ευνουχισμού, ο πατέρας δεν είναι ο ειδικότας. Ο πατέρας δεν είναι ο κακός που θα έρθει να απειλήσει, να για τα αγοράκια να τους κόψει το πουλάκι τους, για τα κοριτσάκια ίσως κάτι άλλο αντίστοιχα εκεί. Είναι κάτι άλλο. Και αυτή είναι η θετική του διάθεση. Θα το δούμε σιγά σιγά. Ο πατέρας ως κακός, βροχιστής, ή άλλο θέλετε πάτε εκεί την πιο κακή φιγούρα που θέλετε, καφενόβιος, βαρόβιος, ταυλαδόρος, ταβερνιάρης, πάντοτε ό,τι εικόνα κακιά έχετε για τον πατέρα, δεν είναι αυτό ο πατέρας. Αυτό είναι κάτι που έρχεται πάνω να καθίσει. Αυτό είναι ο εικονοφαντασιακός πατέρας, είναι μια εικόνα μου και τίποτα άλλο. Και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι να καθαρίζουν αυτά γρήγορα.
Ο πατέρας, ποια είναι η αξία του για αυτό που συζητάμε εδώ. Ο πατέρας ως δομικός παράγοντας, ίσως αυτό να σας φανεί περίεργο να σας πω, είναι το πρώτο αντικείμενο αγάπης του υποκειμένου. Το πρώτο αντικείμενο αγάπης του υποκειμένου δεν είναι η μητέρα. Το πρώτο αντικείμενο αγάπης είναι ο πατέρας. Η μητέρα απλά σεξουαλικοποιείται. Ερωτικοποιείται. Το πρώτο αντικείμενο αγάπης είναι ο πατέρας όμως. Η μητέρα είναι εξ αρχής και για τα δύο φύλλα. Και για το αγόρι. Και για το κορίτσι. Το πρώτο αντικείμενο ερωτικής, λιβιδινικής επένδυσης. Και για τον άντρα. Και για τη γυναίκα. Το άλλο φύλλο είναι η γυναίκα. Γι' αυτό ίσως, καλά, είναι λίγο δύσκολο να το έχετε ακούσει αυτό και λογικό, γι' αυτό λέμε στην ψυχανάλυση ότι ετεροφιλόφιλος είναι αυτός που αγαπάει τις γυναίκες. Αλλά δεν το λέμε μόνο για τους άντρες, το λέμε και για τις γυναίκες σας. Σας έφερα λοιπόν απότομα, και ίσως για πράγματα που ακούτε πρώτη φορά, σε μία γέφυρα που συνδέει τον πραγματικό πατέρα με το γυναικείο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το διακύβευμα μίας ανάλυσης που σέβεται τον εαυτό της. Πώς όμως λαμβάνουν χώρα, πώς συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ο Ζακ Λακάν οργάνωσε τη φρουιδική μεταψυχολογία γύρω από τρεις τύπους έλλειψης του αντικειμένου. Τη στέρηση και τον εμπλουτισμό. Η ματέωση είναι αυτή που επιτρέπει στο υποκείμενο να εγκαταστήσει μία πρώτη σχέση με τον μητρικό άλλο. Εισάγει το συμβολικό άλλο, το λέμε στη συνέχεια, και προεξάγει στη γένεση του μεγάλου άλλου και του υποκειμένου. Ήδη ο Φρόιντ από πολύ νωρίς μας έχει δείξει ότι αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα, που δεν είναι άλλη από την ψυχική πραγματικότητα, γεννιέται από τη ματέωση της αγάπης. Αλλά και από τη ματέωση της απόλαυσης. Καθώς το αντικείμενο της επιθυμίας, το οποίο αναμένουμε, δεν είναι ποτέ αυτό που περιμένουμε. Το υποκείμενο υφίσταται την ματέωση
από τον άλλον, στον οποίο πάντοτε απευθύνει ένα αίτημα αγάπης. Κάθε αίτημα είναι πάντα αίτημα αγάπης. Η ματαίωση δεν είναι αυτό που έτσι απλά το καταλαβαίνουμε στην καθημερινή μας γλώσσα. Η ματαίωση δεν είναι ότι κάποιος μας αρνείται κάτι και μας το στερεί. Έχει να κάνει περισσότερο με μία υπόσχεση που δεν εκπληρώνεται. Που δεν εκπληρώνεται με την απόσταση του δώρου ως συμβόλου αγάπης. Σκεφτείτε το θυλασμό ένα. Η ματαίωση ξεκινά από την ομιλία της μητέρας ως συμβολική μητέρα. Δηλαδή, μέσα από την εναλλαγή της παρουσίας της και της απουσίας της που το παιδί μέσω της γλώσσας συμβολοποιεί. Η μητέρα είναι εκείνη που εισάγει για αυτόν τον καθήκον της σε πρώτο χρόνο, αν θέλει να κάνει καλά τη δουλειά της. Είναι εκείνη που εισάγει το πρώτο κενό ανάμεσα στην ανάγκη, τη ζωτική βιολογική ανάγκη του ανθρώπου και το αίτημα, το γεγονός ότι κάθε ανάγκη, κάθε βιολογική ανάγκη υπό το καθεστώς του κατεπήγοντος, γιατί έτσι είναι το ανθρώπινο ανθρώπου, διαμεσολαβείται πάντοτε από το λόγο. Διαμεσολαβείται μέσα από τα λόγια της μητέρας και τις σημασίες τις οποίες δίνει. Μπορώ να το εξηγήσουμε αυτό στην πορεία. Και πώς κάνει καλά τη δουλειά της. Έναν τρόπο που ίσως δεν το φαντάζεστε. Ότι δεν μπορεί να απαντήσει ποτέ ακριβώς αυτό που τη ζητάει το μικρό της. Δεν μπορεί ποτέ να απαντήσει ακριβώς στα καλέσματα του παιδιού της. Το παιδί απευθύνεται σε εκείνη και είναι μέσα από την άρνηση της αγάπης της που εγγράφει το παιδί σε μία πρώτη συμβολική σχέση ανταλλαγής με το αντικείμενο της αγάπης. Και με τον τρόπο αυτό εισάγει τη διάσταση της στέρησης, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως ως δεύτερο τύπο έλλειψης του αντικειμένου, εισάγοντας το σύμβολο της έλλειψης αλλά και το δομικό παράγοντα κάθε πρωταρχικής παλινδρόμησης στην οποία κάνουμε. Όταν το παιδί δεν διαθέτει το σύμβολο της έλλειψης, στρέφεται προς το πραγματικό αντικείμενο, το οποίο κατά κύριο λόγο είναι το σωματικό αντικείμενο. Και από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε και ορισμένες παθολογίες όπως η ανορεξία, η βουλιμία και η παθολογική παχυσαρκία. Πρόκειται λοιπόν για το πεδίο της άρνησης της αγάπης
και του αδύνατου της πλήρους ικανοποίησης της ανάγκης, η οποία μέσα από το κάλεσμα του παιδιού δημιουργεί αυτό που προηγουμένως σας είπα ότι ονομάζουμε στον άνθρωπο και στον ανθρώπινο υποκείμενο ενόρμηση και όχι ένστικτο. Θα με ρωτήσετε εδώ έμπλογα, καλά όλα. Και ο πατέρας που μπαίνει. Σας είπα προηγουμένως ότι ο λόγος είναι ο πατέρας. Και χρησιμοποίησα μάλιστα και όρους λέγοντάς σας ότι ο πατέρας είναι το πρώτο αντικείμενο της αγάπης. Ενώ η μητέρα είναι το πρώτο αντικείμενο ερωτικής ετέλεσης. Και για το αγοράκι και για το κοριτσάκι. Ο πατέρας ως λόγος εισάγεται στην ψυχική οικονομία του υποκειμένου από τη στιγμή που η μητέρα αρχίζει και λείπει. Είναι μια πρώτη βασική διευκρίνηση. Έβλογο το ερώτημα, τίθεται κάθε φορά και αξίζει το κόπο να το διευκρινίσουμε. Πώς γίνεται και αυτός ο πρώτος άλλος, ο πρώτος άλλος, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να είναι βιολογική μητέρα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνω. Να γεννιέται ένα παιδί, δεν καταλαβαίνει από βιολογική μητέρα ή οτιδήποτε άλλο, από πρόσωπο φροντίδας καταλαβαίνει. Ούτε μια μητέρα την καθιστά μητέρα. Το DNA της, που έχει μεταφερθεί στα χρωμοσώματα του γαμπρού, ούτε ένα πατέρα τον κάνει πατέρα, επειδή κάποια στιγμή έδωσε το σπέρμα του. Έχει κάποια σημασία. Έχει κάποια επίπτωση. Αλλά για το μικρό του ανθρώπου, εκεί δηλαδή που συγκροτείται η ψυχική του πραγματικότητα, αυτή που θα του επιτρέψει να υπάρξει στον κόσμο και να εξαντλητοποιηθεί, δεν γνωρίζει πατέρας και μητέρα στην αρχή. Λέει ο παπάς μου, ούτε η μαμά μου. Όλα αυτά έρχονται στη συνέχεια. Κατασκευάζονται, φτιάχνονται. Ούτε τα δένει. Και μάλλον τους δένει αυτονόητα η βιολογική σχέση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά βιολογικές μητέρες, οι οποίες δεν υιοθέτησαν ποτέ ψυχικά τα παιδιά τους, αυτό που έλεγα ως ψυχική υιοθεσία προηγουμένως, τα πέριψαν, δεν τα επιθύμησαν, τα μίσησαν όταν γεννήθηκε, τα πέταξαν σε κάδους σκουπιδιών, τα βασάνισαν και τα σκότωσαν. Νομίζω ότι η επικαιρότητα των μηδήσεων κατά καιρούς μας έχει δώσει τέτοια παραδείγματα, έτσι, μην απορείτε. Δεν είναι τόσο σπουδαίο. Είναι τρομακτικό βέβαια, είναι φρικιαστικό. Αλλά μην απορείτε γιατί συμβαίνει. Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Οπότε όταν μια γυναίκα θέλει να προβεί στον κόσμο, γιατί μπορεί να το κάνει το παιδί της. Το ίδιο ισχύει και για τους πατέρες. Ενώ τους βιολογικούς πατεράδες, ε. Καμία σχέση η στιγμή που θα έρθει το μικρό στον κόσμο με τη στιγμή που θα πρέπει να έρθουμε να τον αναλάβουμε. Δεν μιλάω,
Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν μιλάω για, για την πρώτη στιγμή που δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λογικό είναι. Δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν θα ανασυγκροτηθείς, θα να δεις τι συμβαίνει, θα ανέβει το μικρό του κόσμου. Μιλάω για αυτό που ονομάζω ψυχική υιοθεσία. Ο πατέρας, λοιπόν, δεν είναι βιολογικός πατέρας. Ο πατέρας της ψυχανάλυσης δεν είναι ο βιολογικός πατέρας. Ο βιολογικός πατέρας, αν θέλετε, το λέω έτσι και σαν εικόνα, λέω, ο βιολογικός πατέρας, για να καταλαβαίνουμε λιγάκι πού βρισκόμαστε, έτσι, πού είναι ταυτόχρονα. Και ο πατέρας του οικογενειακού σας μυθιστορήματος, του καθενός μας το οικογενειακό του μυθιστόρημα, γιατί γι' αυτό πάντοτε έχουμε μεταφράσει, δεν είναι ποτέ καθαρό. Μπορεί να υπάρξει ενδεχομένως ως πατέρας, αν το επιτρέψει η μητέρα να γίνει. Εάν του το επιτρέψει. Γιατί μπορεί και να μην του το επιτρέψει. Ένας πραγματικός πατέρας. Είναι άξιος του σεβασμού και της αγάπης του παιδιού του μόνο όταν γίνει το αντικείμενο της επιθυμίας της μητέρας. Μόνο τότε ένας πατέρας είναι άξιος σεβασμού και αγάπης. Και όχι αν είναι φοβερός και τρομερός στον άρτης, πλούσιος, μεγάλος επιχειρηματίας, ο πρωθυπουργός της χώρας και ό,τι άλλο θέλετε, ακριβώς, εικόνες μεγαλείο πάλι εκεί, δεν είναι τότε που ο πατέρας είναι άξιος της αγάπης. Ή τουλάχιστον δεν είναι απαραίτητα έτσι. Όπως έλεγε και πριν, όλα αυτά είναι κατασκευές. Παύλα θα λέμε, φαντασιώσεις του καθενός για το τι θα ήθελε να έχει ως πατέρα. Αλλά αυτό που δομικά κάνει ένα πατέρα να κάνει τη δουλειά του είναι μόνο το να είναι το αντικείμενο της ευθυμίας της μητέρας. Μας αρκεί απλά αυτό. Λέω ότι μας αρκεί απλά αυτό, αλλά όχι ότι αυτό είναι κάτι απλό. Θα δείτε πώς θα το συνδέσω με τα προηγούμενα που σας είπα. Είπα πριν ότι ένας πατέρας μπορεί να παίξει τον ρόλο του εάν η μητέρα ανοίξει το χώρο εκείνο που θα επιτρέψει στο μικρό εν τη γέννησή του υποκείμενο να διαμεσολαβηθεί στη σχέση του με αυτό. Καλά θα με ρωτήσετε, πολύ ευρωμένο, με τα ορφανά, με τα παιδιά, το μυστικό, μητέρες, μονογονεϊκές οικογένειες, που τόνει ο κόσμος πλέον.
Τι γίνεται. Εκεί δηλαδή που δεν έχουμε κάποιο πραγματικό πρόσωπο μέσα στην οικογένεια. Πείτε τη μονογονεϊκή, πείτε ότι ο πατέρας λείπει για δουλειές, πείτε ότι θέλετε. Δεν λειτουργεί ο πατέρας. Απαραίτητα δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι παρόν φυσική παρουσία ότι δεν λειτουργεί. Το να εισάγει μία μητέρα στη σχέση της με το παιδί, τον κενό εκείνο τόπο που θα επιτρέψει στο παιδί να αγαπήσει τον πατέρα, αν δεν τρεβάται εκεί ο πιο ενδυματικός παιδί, είναι ότι το παιδί δεν είναι οφαλός της. Δηλαδή ότι το παιδί δεν είναι το παν για εκείνη. Δηλαδή το να μπορεί να επιθυμεί και κάτι άλλο πέραν του παιδιού. Αυτό όσο απλό και αν σας φαίνεται είναι το καταστατικό δομικό στοιχείο για να μπορεί το μικρό του ανθρώπου να γλιτώσει από τα δόντια της. Να γλιτώσει από το κροκόδιλο που λέγεται μητέρα. Αυτό που σώζει, που γλιτώνει το υποκείμενο από τη μητέρα, είναι ο πατέρας μου. Επιμένω, για να μην μπερδευόμαστε, και για τα δύο φύλλα. Επιμένω, και για τα δύο φύλλα. Αυτός που μας γλιτώνει από τη μητέρα είναι το όνομα του πατρός. Εάν η σχέση με τη μητέρα δεν μπορεί να διαμεσολαβηθεί από τον τρίτο όρο που λέγεται πατέρας, ψυχική γέννηση δεν υπάρχει. Και το υποκείμενο είναι αποκλεισμένο στην ψύχωση. Αυτό που εδώ ενδεχομένως έχετε ακούσει ως τρέλα, η τρέλα δεν είναι η ψύχωση, βέβαια είναι κάτι διαφορετικό, είναι όταν ακριβώς το όνομα του πατέρα, και θα σας δώσω ένα μικρό παραδειγματάκι για να καταλάβετε πώς είναι το όνομα, δεν έχει καταφέρει να εγκαθιδρυθεί στην ψυχική πραγματικότητα του παιδιού. Τα πάντα έχουν νόημα σε αυτή την περίπτωση. Τα πάντα έχουν νόημα, δεν λείπει τίποτα και βεβαίως υπάρχει μονίμως ένας καταδιωκτικός άλλος, κυρίαρχος, ο οποίος φταίει μονίμως για το τι μου συμβαίνει. Χωρίς να είναι ακριβώς το ίδιο, νομίζω ότι στην ελληνική κουλτούρα το έχουμε ζήσει όλοι αυτό, έτσι. Για τους Έλληνες, μονίμως φταίει ο άλλος. Φταίει ο κακός Γερμανός, που τον καταπιέζει. Ξέρω εγώ, φταίνει η μαύρη, φταίνει η αλλοδαπή. Φταίει ο Αμερικανικός δάκτυλος στη δεκαετία του 70, πριν από 50 χρόνια έφταιγε κάποιος άλλος, μονίμως κάποιος φταίει εκτός από μένα. Μονίμως κάποιος φταίει. Αγαθή ψυχή και ο άλλος είναι κακός. Γι' αυτό το φέρνω έτσι λίγο σαν αυτό παράδειγμα και το συνδέω λιγάκι με αυτό που έλεγα. Ότι τουλάχιστον το υποκείμενο, το νευρωτικό υποκείμενο, έχει μία αντίληψη, αν και δεν την καταφέρει να χτίσει ποτέ, που μπορεί όμως, δομικά μπορεί, έχει αυτή τη δυνατότητα, όταν βρίσκεται σε κρίση, να καταλάβει ακριβώς πού μετέχει αυτής της κρίσης. Πού βρίσκεται το ίδιο μέσα στην κρίση που σημαίνει.
κάθε κρίση, με τη μορφή του συμπτώματος, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κάλεσμα προς την αλήθεια. Τα συμπτώματά μας έρχονται για να μας επαναπροσδιορίσουν. Να μας επαναπροσδιορίσουν ακριβώς στη σχέση μας με τον Πατέρα. Είναι πάντοτε στον επαναπροσδιορισμό αυτής της σχέσης, πέρα ακόμα και από την Πατέρα, που το υποκείμενο καλείται να βρει κάτι από την αλήθεια. Και αν καλείται να βρει κάτι από την αλήθεια σε σχέση με τον Πατέρα, είναι ακριβώς να δεχθεί ότι και ο Πατέρας είναι ευνηθισμένος. Και ο Πατέρας υπόκειται στην έλλειψη. Ο νευρωτικός υποφέρει γιατί ακριβώς θέλει να φαντάζεται τον Πατέρα ως πανταχού παρόντα και τα πάντα πληρώντα. Είτε είναι πολύ καλός, είτε είναι πολύ κακός. Αυτό που ο νευρωτικός δεν μπορεί να συλλάβει είναι ακριβώς ότι ο Πατέρας δομικά και καταστατικά υπολείπεται πάντοτε του ρόλου του. Ένας πατέρας μπορεί να μεταδώσει αυτό το καταστατικής και θετικής σημασίας ψυχικό συμβάν που λέγεται ευνηθισμός, δηλαδή αυτό που βάζει τη δομή, το όριο στη σχέση με τον Πατέρα, μόνον όταν είναι και ο ίδιος ευνηθισμένος, δηλαδή μόνον όταν και ο ίδιος γνωρίζει την έλλειψη. Εάν ο Πατέρας δεν γνωρίζει την έλλειψη, δεν μπορεί να μεταδώσει τον ευνηθισμό ούτε στην κόρη του, ούτε στην γιο του. Αυτός είναι ο Πατέρας που είναι ο Πατέρας. Ο Πατέρας που ήξερε να με φέρει στον κόσμο διαμεσολαβώντας τη σχέση με τη μητέρα, στον κόσμο, τον ψυχικό κόσμο, τον κόσμο το δικό μας, εδώ που υπάρχουν. Γι' αυτό και μέσα στην ανάλυση και μέσα στην αναλυτική εμπειρία, αλλά ψαχνείτε και το θέλετε και σε άλλους χώρους. Το τι υπέχει τη θέση της πατρικής λειτουργίας είναι κάτι πάρα πολύ μοναδικό και κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο πολλές φορές το υποκείμενο καλείται και να το φτιάξει. Νομίζουμε είναι και η εποχή μας, βέβαια. Ότι όλα εξαντλούνται στη σχέση με τη μητέρα. Ότι άμα έχεις μια καλή μαμά, πρέπει να το κάνεις στον πατέρα. Τι φράσεις και αυτές καταπληκτικές. Εγώ ήμουν πατέρας και μάνα μαζί. Εγώ τα ανέλαβα όλα. Εδώ στο παραμύθια. Όχι, δεν μπορούν κάποιοι άνθρωποι να αναλάβουν πράγματα. Σε όλες.
αντιδιαφημιστικό. Αν το λέω έτσι, είναι γιατί θέλω να διακρίνω αυτό που συνήθως λέμε καλές προθέσεις, έτσι, από αυτό που πραγματικά είναι απαραίτητο για να συγκροτηθεί ένα υποκείμενο στον κόσμο. Μητέρα, ακούμε κάθε φορά, ίσως να το έχετε ακούσει, τα ακούγεται για διάφορους ψυχολόγους στις τηλεοράσεις που βγαίνουν, προσοχή τα αυτιά σας τουλάχιστον μετά από αυτή την ομιλία εδώ, στο τι ακούτε. Ίσως να ακούσετε, βγαίνουν και δούμε και κάνουμε και πολλές αναφορές. Πότε η μητέρα δεν κάνει σε τελική ανάλυση αυτά τα πράγματα, να αναλάβει τη φροντίδα του μικρού της. Το στήθος της δεν είναι. Πότε αυτό το πλάσμα αρχίζει και ερωτικοποιείται. Και για το αγόρι και για το κορίτσι. Από τη στιγμή που λείπει, που αρχίζει να λείπει. Η μητέρα ερωτικοποιείται από τη στιγμή που την παρούσα, τη στιγμή που φεύγει. Γιατί είναι ακριβώς τη στιγμή που αρχίζει να λείπει και ευτυχώς θα πρέπει να αρχίσει να λείπει, όπου γεννιέται δομικά το καταστατικό ερώτημα. Τώρα σας εξηγώ που μπαίνει ο τρίτος όρος, που είναι ο πατέρας, έτσι. Πού είναι όταν δεν είναι μαζί μου. Πού βρίσκεται όταν δεν είναι μαζί. Πού βρίσκεται όταν δεν με καθαρίζει. Πού βρίσκεται όταν δεν με σκεπάζει. Πού βρίσκεται όταν δεν απαντάει ακόμα και στο πλάνο. Τα σχήματα αυτά όλα έρχονται μόνο από τη στιγμή που το μικρό του ανθρώπου, καθώς γεννιέται μέσα στη γλώσσα, αρχίζει όλα αυτά και τα συμβολοποιεί, χρησιμοποιεί λέξεις και σημαίνοντα. Οι λέξεις και τα σημαίνοντα που χρησιμοποιεί ακριβώς για να συμβολοποιήσει, δηλαδή να ανθέξει την απουσία της μητέρας, όλα αυτά τα σύμβολα είναι τα σύμβολα που εισάγουν την πατρική λειτουργία. Γι' αυτό σας έλεγα εξ αρχής, δεν είναι ο βιολογικός πατέρας. Μην τον μπερδεύετε. Δομικά και καταστατικά, ο πατέρας είναι ο λόγος. Και ο λόγος είναι εκείνος που αρχίζει και διαμεσολαβεί τη σχέση με τη μητέρα, δημιουργώντας ψυχικά και διανοητικά το ερώτημα. Πού βρίσκεται όταν δεν είναι εδώ. Πού επιθυμεί εκτός από μένα. Γιατί δεν είμαι το πάν για εκείνη. Δεν τη σαρκώ. Δεν την ικανοποιώ. Μα δεν αισθάνω. Λοιπόν, ο πατέρας έρχεται ακριβώς τη στιγμή, και αυτό είπα προηγουμένως, πόσο καταστατικό είναι μια μητέρα να εισάγει τον πατέρα. Θα σας πω και το λέμε όλα. Ακριβώς δίνοντας τη δυνατότητα της απουσίας της. Αν δεν μπορεί να απουσιάσει και την επιθυμία του παιδιού, δηλαδή δεν θα καταφέρει να συγκροτήσει όλα αυτά τα βασικά, συμβολικά, καταστατικά ερωτήματα
επιτρέψω στον πατέρα πριν απ' όλα να εισαχθεί στην ψηφική του οικονομία ως τρίτος όρος. Γιατί από τη στιγμή θα μπει το πρώτο ερώτημα, πού είναι όταν δεν είναι μαζί μου, ήδη το οτιδήποτε άλλο αρχίζει και διαμεσολαβείται από αυτή την παρουσία κάπου αυτού του τρίτου. Ο θυλασμός του, ο καθαρισμός του, το κρύο του, η σκέψη του, όλα θα διαμεσολαβούνται από το γεγονός ότι αυτός που του παρέχει τις φροντίδες επιθυμεί και κάτι κάπου αλλού. Δηλαδή, αυτό που θα το επιτρέψει να συλλάβει για πρώτη φορά, ότι το περιβόητο αντικείμενο της ικανοποίησής του ήταν και θα παραμείνει για πάντοτε παντοτινά χαμένο. Διότι το αντικείμενο μητέρα ποτέ δεν το είχαμε. Είναι κατασκευές δικές μας των νευρωτικών. Να θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποτε εμείς είχαμε ένα αντικείμενο απόλαυσης και ότι ήρθε κάποιος κακός και μας το αποστέρισε. Πατέρας. Την είχα από τη μητέρα, λέει. Την είχα. Και ήρθε ο κακός πατέρας και μετά μου κλείδι πόδιες κατασκευές. Υπάρχει περιπτώσει, δεν σας είπα ότι υπάρχει όμως ως κατασκευή πάνω σε κάτι πιο δομικό και πιο ουσιαστικό που υπάρχει πριν. Αυτή είναι η φαντασία σου του κάθε νευρωτικού. Αρκεί να κρατήσουμε πέρα τον κακό, τον αποστερητή, πατέρα, και ό,τι κατευθεί έχουμε πρόσβαση στο αντικείμενο της ευθυμίας. Διότι το αντικείμενο της επιθυμίας πρωταρχικά δεν είναι απαγορευμένο. Είναι αδύνατο. Απλά το υποκείμενο δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό και εκεί πάνω έρχεται η απαγόρευση. Είναι αυτή η σχέση ανάμεσα στο αδύνατο και στο απαγορευμένο. Εκεί πάλι είναι πρώτη μόνη μας. Αυτό δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει. Ότι κάποτε είχε κάτι έτσι νομίζει. Ποτέ δεν το είχε. Έχετε δει ποτέ Ινδιάνα Τζόουνς, με το χρυσό γκράλ, οτιδήποτε άλλο, Θυμάστε κάτι, δεν θυμάμαι σε ποιο νούμερο είναι. Εκεί ακριβώς είναι και η στιγμή της φαντασίωσης. Έχετε μία εικόνα, μία αποτύπωση, μία αναπαράσταση αυτού που λέμε της φαντασίωσης. Ότι ακριβώς για να μην πέσει στον κρεμό, θα πρέπει το ιερό γκράλ με τόσο κόπο για να προσπαθήσει να βρει και να κινδυνεύσει, για να μπορέσει να υπάρξει, έπρεπε να το καταλήψει. Στο τρία. Έτσι. Βεβαίως και εκεί που συμμετέχει το πατέρα. Αλλά το λέω γιατί έχει μια έτσι συμβολική αποτύπωση που μπορεί να το δει κανείς. Τη στιγμή ακριβώς που συναντάει τον πατέρα πρέπει να εγκαταλείψει τον γκράλ. Έτσι το ιερό δισκοπότηρο, το οποίο τόση έτσι, αγώνα ως αρχαιολόγος έχει προσπαθήσει να βρει μέσα από την μυθολογία, την προσωπική κινηματογραφία. Τη στιγμή λοιπόν που συναντά τον πατέρα, είναι η ευτυχή στιγμή που μπορεί να υπάρξει. Γιατί αν πιάσει τον γκράλ, θα χαθεί. Νομίζω ότι αρκετά είπαμε. Αν έχετε ερωτήσεις, σκέψεις ή οτιδήποτε άλλο, μπορούμε και να ανταλλάξουμε. Για να μην έρθουμε να φύγουμε για να συνεχίσουμε την ψυχή.
εσείς να πάρουμε μια σειρά και μετά από εκεί. Ναι. Πάμε έτσι και μια πρώτη σειρά και μετά από εκεί. Καταρχήν, διαμόρφωσα μια αντίδραση λίγο εδώ στο ακροατήριο και κάποιες γυναίκες που είχε μιλάει στην βάση που είπατε όσον αφορά ο δημοτικός επτανείτε τις γυναίκες. Μητέρας. Άλλο μητέρα λόγια. Να τονιστούμε λίγο τις βεβαιότητες μας. Κάτι όποιος σας ακούει την κανάλιση θα το δει αυτό το βασικό θέμα όλοι του πατριαρχόντου. Γιατί εντάξει αυτό που είπα λίγο άσχημα στη γυναίκα τώρα, επειδή με δώσε το ρέτσιμα με την κυριαρχία μου και την κυρία να δώσω λίγο πατέρα. Εάν εδώ μου στους ειδικότητες τους ακέφτες ειδικούς γιατί δεν έχουμε σημαντησία, η τελευταία στιγμή που πάει η γυρίζει αν το δούμε σε αυτή γύρω στον πατέρα. Αυτό μπορεί να γίνει, δηλαδή όλες αυτές οι ιστορίες έχουν βασιστεί ψυχαναλυτές πάνω σε αυτούς τους αρχαίους ελληνικούς μύθους για να φτάσουν, δηλαδή και ουσιαστικά μου είπε ποια η βασική διαφορά στον αγώριο ειδικό είναι που είπατε του Λακάρ με τον Φρόιντ. Βεβαίως. Να παίρνω ένα ερωτήματα ή θέλετε να γίνει ένας κύκλος ερωτημάτων. Ναι, πολύ ωραία. Καταρχήν, ο ίδιος ο Φρόιντ το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το περιβόητο το ειδικόδιο μύθο έτσι, τον έχει πάρει όταν μιλάει για οτιδήποτε, μιλά και το παίρνει κατευθείαν από την τραγωδία του Σοφοκλή, έτσι. Λοιπόν, βεβαίως και υπάρχουν και αναλύσεις τέτοιες με τους μύθους, όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και σε άλλους προπόγους λαούς και σε διάφορες τύπους. Δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλές αναλύσεις για τη σχέση της ψυχανάλυσης με τον μύθο. Απλά, και την τραγωδία. Απλά, ας κρατήσουμε αυτό που είπαμε πριν. Είναι μύθος και τραγωδία. Είναι μύθος και τραγωδία. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε ως, όχι ότι δεν έχει έρισμα. Επειδή είναι μύθος και τραγωδία, δεν σημαίνει ότι δεν έχει έρισμα. Έχει αλήθεια, γι' αυτό το ψάχνουμε. Και το υποκείμενο φέρνει τις αλήθειες του μέσα από τις προσωπικούς του μύθους. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως για τη διαφορά του ειδικοδίου ανάμεσα στον Φρόιντ και τον Λακάν. Δεν πρόκειται για διαφορά, δηλαδή άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Όχι. Ο Λακάν πάτησε ακριβώς, επειδή ήταν ίσως ο μεγαλύτερος ψυχαναλυτής μετά τον Φρόιντ. Έτσι. Πάτησε ακριβώς ήδη σε γραφόμενα του Φρόιντ για να δείξει ακριβώς τι. Ότι βεβαίως έβαλε μέσα τη θεωρία του σημαίνοντος του ποιητικού νόμου, έτσι με τον δικό του τρόπο, και τα διευκρίνησε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τι λέει. Και το λέει και ο Φρόιντ και το υπενήσατε και ο Φρόιντ με κάποιο τρόπο. Και θα σας πω πώς το λέει και ξεκάθαρα. Τι είναι ο Φρόιντ όταν μιλούσε για το ειδικόδιο σύμπλεγμα. Μιλούσε, πώς να σας το εξηγήσω, με όρους φυσικής σχέσης. Το κοριτσάκι αναγκαστικά λόγω φυσικής σχέσης θα πάει με τον παπά, και το αγοράκι θα πάει με τη μάμα. Είναι λάθος αυτό. Μπορεί να εμφανίζεται έτσι. Και αν δείτε την, όλη αυτό που λέμε τη δεύτερη θεωρία του Φρόιντ για την γυναικεία σεξουαλικότητα, αυτή δηλαδή που καταγράφηκε το 54 και μετά, ο Φρόιντ αναθεωρεί το οτιδήποτε, όχι το οτιδήποτε, βασικά στοιχεία της πρώτης θεωρίας της γυναικείας σεξουαλικότητας, λέγοντας ακριβώς αυτό. Ότι αυτό που συζητάω, αυτό λέει που συναντάω, ουσιαστικά μπορεί να παίρνει το μανδύα της προσκόλλησης στον πατέρα και τις γυναίκες έτσι, αλλά ουσιαστικά είναι μια βαθιά συναισθηματική σχέση προσκόλλησης με τη μητέρα από πίσω. Αυτό αναθεώρησε. Δηλαδή αυτό που με βλέπατε να επιμένω και να επιμένω ότι και για τα δύο φύλλα, και για τον άντρα και για τη γυναίκα, το άλλο φύλλο είναι η γυναίκα, είναι να σας πω ότι δεν υπάρχει φυσική σχέση. Αυτό το κατακτάμε. Δηλαδή, το αν ένας άντρας θα γίνει ετεροφιλόφιλος, μια γυναίκα θα γίνει ετεροφιλόφιλη, λέω εγώ ένα παραδειγματάκι πολύ απλό, έτσι. Αυτό είναι κάτι που το κατακτάμε, δεν είναι δεδομένο. Ούτε υπάρχει καμία φυσική σχέση. Ότι ο άντρας θα πάει προς τη γυναίκα και η γυναίκα θα πάει προς τον άντρα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Κάλιστα, μια γυναίκα μπορεί να πάει προς τη γυναίκα και ένας άντρας προς έναν άντρα. Τα ξέρουμε αυτά. Τι σημαίνει λοιπόν. Τι συγκροτεί εκεί τα πράγματα και ένας άντρας αναζητά το αντικείμενο της επιθυμίας του σε μια γυναίκα και μια γυναίκα το αναζητά το αντικείμενο της επιθυμίας σε έναν άντρα. Δεν είναι αυτονόητο. Θυμάμαι λοιπόν σε κάτι πριν από το ειδικόδιο. Το ειδικόδιο υπάρχει. Αλλά λέμε ότι είναι μια κατασκευή γιατί είναι μια προσπάθεια του υποκειμένου να διαπραγματευτεί τη σχέση του με το αδύνατο ουσιαστικά. Δηλαδή, αν θέλετε, δεν είναι διαφορετικό. Έρχεται και διορθώνει και εμπλουτίζει τον Φρόιντ. Δεν πάει και να πούμε παρακάτω.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Ίσως ακούγεται απλό έτσι. Σας λέω ότι αυτό το στοιχείο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την κατεύθυνση της θεραπείας. Πώς ακούς τον αναλυό μου. Έτσι έχει επίπτωση. Δεν είναι θεωρία σχέδια αυτό. Αυτό έχει επίπτωση. Τι έχει μέσα στο κεφάλι σου όταν δουλεύεις. Στο πώς κατευθύνεις τη θεραπεία, από την βγαίνεις τη θεραπεία, τι θεωρείς ότι είναι μεταβίβαση ή οτιδήποτε άλλο. Κλασικά τα προβλήματα του Φρόιντ με την περίπτωση μιας γυναίκας, της Ντόρα, μιας ιστερικής περίπτωσης, που ακριβώς η γυναίκα αυτή διέκοψε, διότι ο Φρόιντ είχε ακριβώς μείνει, είχε κολλήσει ακριβώς αυτό το φυσικό στη σχέση. Η Ντόρα με τον παπά της ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έβλεπε ο Φρόιντ εκεί πέρα ότι πίσω από αυτό που λέει για τον πατέρα κρύβεται η σχέση της με την άλλη γυναίκα, για την οποία τρέχει μία σχέση αγάπης. Αυτά τα διόρθωσα. Τα πράγματα έτσι σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Μας είπατε η μητέρα πρέπει να αφήσει ένα χώρο για να δει ο πατέρα στις καταστροφές. Δεν συμβαίνει όμως συχνά αυτό. Σημαίνει να παραμένει η μητέρα η πιο σκληρή χώρα στην οικογένεια, που πει στο παιδί και το σύζυγο κάθε καθήκον. Τι είναι αυτό που δεν την αφήνει. Τι είναι αυτό που φοβάται. Είναι ο λάθος άνθρωπος που είχε έτσι να κάνει παιδιά μαζί του. Δεν τον εγκρίνει, που δεν τον χρειάξει για να είναι ο πατέρας αυτών των παιδιών και παίζει τον ρόλο και της μάνας που μας απαντήσει και του πατέρα, που αν μια γυναίκα το κάνει αυτό, το παιδί χάσει και τη μάνα και τον πατέρα, αν προσπαθήσει να παίξει τους δύο ρόλους. Αυτό που θέλω να καταλάβω είναι τι την κάνει να είναι τόσο, γιατί βλέπω τη σημερινή κοινωνία της πραγματικότητα. Οι καινούργιες μητέρες, μάλιστα κάνουμε δυσκολία κάποια παιδιά, με ένα παιδί στα 35 και με εξωσωματική, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα τώρα, παλιότερα. Τι κοινωνία θα είναι αυτή που θα πει μετά από αυτό. Ναι. Ορίστε, υπάρχει κάποιο, άκουσα κάποιο σχόλιο. Κάτι είναι λίγο παλαιότερα στην ηλικία. Δεν άκουσα. Αυτό που λέει η κυρία Βερό, λίγο απαράδεκτο, λίγο τραβηγμένο πριν σου πάντα. Τι θέλω, για να καταλάβω λίγο τη συζήτηση, τι θέλω να πω. Ότι οι σημερινές γυναίκες έχουν πρόβλημα για τα παιδιά τους, πώς θα τα μεγαλώσουν τέλος πάντων, και σε ποια κοινωνία οδηγούμενα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εγώ αφήνω να πείτε μια σχόλια και θα τα πάρω μετά όλα μαζί, έτσι. Λοιπόν. Τι είναι αυτό που δεν θα το πάρουμε έτσι. Τι είναι αυτό που δεν επιτρέπει σε μια μητέρα να ανοίξει αυτό τον απαραίτητο χώρο, τον κενό χώρο, προκειμένου να μπει εκεί μέσα το όνομα του πατέρα. Δηλαδή αυτό που θα βοηθήσει το επιχείρημα και θα κάνει από μάθη, δηλαδή, να αποκτήσει μία απόσταση από αυτό το πρωταρχικό αντικείμενο που είναι εκεί πέρα και έτσι να μπορέσει να προχωρήσει. Καταρχήν, για να είναι διευκρινιστικός, το υπενήθηκα βέβαια με κάποιο τρόπο προηγουμένως. Το υποκείμενο, πώς να το πούμε, πρέπει να χρησιμοποιήσει τον πατέρα και μετά να τον παρατήσει. Δηλαδή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον πατέρα στο στήριγμα που του δίνει προκειμένου να διαμεσολαβηθεί η σχέση με την μητέρα και μετά να μπορεί το ίδιο το υποκείμενο να καταλάβει ότι και ο πατέρας, αυτός δηλαδή που τον έσωσε από τη μητέρα, είναι και εκείνος ευτυχισμένος. Γιατί αν μείνουμε μόνο στο πρώτο, την πατήσαμε. Την πατήσαμε. Δηλαδή, εάν πρέπει, δηλαδή να σας το πω πολύ απλά, θα πρέπει το υποκείμενο να εκμηδενίσει τον πατρικό χάρτη. Πρέπει να τον εκμηδενίσει. Γιατί δεν θέλουμε ένα υποκείμενο το οποίο να μην θα βρει ένα στήριγμα να γλιτώσει από τη μητέρα και να γίνει ο δούλος του πατέρα. Ξέρετε που καταλήγει αυτό.
Σε αυτό που ονομάζουμε στην ψυχανάλυση αντεστραμμένο ειδίποτα. Και θα σας πω κάτι το οποίο μπορεί να σας φανεί περίεργο ή σκανδαλώδες. Ξέρετε, οι περισσότεροι άντρες, ξέρετε πολλοί άντρες από ό,τι υποφέρουν. Από ερωτική σχέση με τον πατέρα. Όσο περίεργο και να σας ακούγεται αυτό, από ερωτική σχέση με τον πατέρα υποφέρουν οι περισσότεροι άντρες. Αυτό που λέμε με τον Φρόιντ και τον Λακάν, αντεστραμμένος ή δίποδας. Και αυτό είναι γιατί το υποκείμενο δεν έχει καταφέρει να εκμηδενήσει το πατρικό φαλό, δηλαδή να καταφέρει να διαμεσολαβηθεί και από εκεί για να μπορέσει να μπορέσει. Δηλαδή, αυτό που βλέπετε πάρα πολύ είναι πολλούς άντρες, οι οποίοι, πώς το εξηγήσω, πολλές φορές βλέπουν μερικούς άντρες που περιμένουν να τους κατεβάσουν τα βρακιά οι γυναίκες, δηλαδή είναι πολύ φοβισμένοι, έτσι, πολύ τροπαλοί ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε πολλά παραδείγματα, δηλαδή, μια σήμερα ρωτάτε για τη σημερινή εποχή. Και δείτε τα σημερινά αγόρια που συναντήσουμε. Ήρθαν από το ένα άκρο, ήταν τελείως από το άλλο. Τρομερά φοβισμένα, δειλά, ντροπαλά. Και τα κοριτσάκια δυστυχώς να γίνονται, ξέρω εγώ, κάτι ανάμεσα σε. Ξέρω εγώ, σε νουλίτες από 14 και 13 χρονών. Τα βλέπετε αυτά, μην σας τα βλέπω, τα ξέρετε. Τα αγοράκια γίνονται τελείως φοβισμένα, φλούδες, πέφτουν από τα δέντρα και την άλλη μαγεία και οι λολίτες. Παντού. Ορίστε. Αν ήταν λόγο θα υπήρχε. Βέβαια. Έτσι έγινε από πουθενά. Απλά λέω. Και εγώ πιστεύω ότι επειδή κάποτε θα τη λέω στην Ελλάδα. Σε μισό λεπτό για να πάρω όλα τα ερωτήματα. Ναι, να μα έλεγε αυτό. Γιατί να σου πω ότι κάποτε. Ναι. Θέλετε να τελειώσετε. Να πάρω και τα επόμενα ερωτήματα και θα γυρίσουμε και σε σχολιασμούς και σε όλα. Πάμε το επόμενο ερώτημα. Από πού ήταν. Δεν σας τελειώσετε αυτό που είπατε για τη σχέση του πατέρα, που οφείλεται και. Α, η σχέση με τον αντεστραμμένο ή δίποτα. Ακριβώς αυτό. Ότι ερωτικοποιείται ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είναι μια αντιστραφή, και εδώ το λέμε αντεστραμμένο ή δίποτα. Ερωτικοποιείται ουσιαστικά ο πατέρας της αγάπης, ο οποίος στην αρχή έπαιξε τον καταλυτικό ρόλο για τον αποχωρισμό από τη μητέρα. Δηλαδή ο πατέρας εκείνος, με δύο λόγια, λειτουργήσε για το υποκείμενο, αλλά από την άλλη μεριά δεν του επέτρεψε να διαμεσολαβηθεί και το ίδιο στη σχέση με εκείνο. Ξέρετε, βεβαίως, σας πω κάτι. Ένας πατέρας, ακούμε, ας πούμε, ότι ο πατέρας πρέπει να εισάγει την απαγόρευση, πρέπει να διαμεσολαβήσει τη σχέση, πρέπει να διοθετήσει τα πράγματα. Ένας πατέρας δεν σημαίνει ότι εισάγει τον νόμο, τον συμβολικό νόμο δηλαδή, λέγοντας συνέχεια όχι. Το να λέω συνεχώς όχι, 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 δεν σημαίνει ότι εισάγω τον συμβολικό νόμο και το όχι. Ίσα-ίσα, πίσω από πολλά συνεχή όχι, μπορεί να κρύβεται η αδυναμία μου ακριβώς να εισάγω το όχι εκεί που πρέπει. Ακριβώς αυτό που συμβαίνει με τον πατέρα στο αντεστραμμένο ειδικό διοσύμπλευμα και επίσης άλλη έκφανση αυτού είναι η πολύ παθητική σχέση που έχουν οι άντρες με άλλους άντρες. Η υποτακτική σχέση που έχουν με άλλους άντρες. Σχεδόν δουλική την οποία δείχνουμε. Αυτό είναι κάτι στις εξοργίες της γυναίκης, αλλά είναι κάτι που, πώς να το πω, ναι, ότι πολλές φορές αυτή η δουλικότητα, η έντονη υποταγή κάποιων αντρών απέναντι σε άλλους άντρες, ομοτήμους τους, αν θέλετε, οτιδήποτε άλλο, πολλές φορές από πίσω κρύβει μια, αν θέλετε, ερωτική σχέση με τον πατέρα. Γιατί εκεί είναι το δίπλο, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, έτσι. Εισάγονται πράγματα, ο πατέρας φέρνει τον εκλογισμό, αλλά ουσιαστικά πρέπει να ξεπεράσεις και αυτόν ο οποίος συμμορφωρεί αυτόν τον εκλογισμό για να μπορέσεις και εσύ να γίνεις πατέρα. Θα γυρίσουμε όμως. Τι είναι αυτό που δεν. Η σχέση της με το φαλό είναι που δεν της επιτρέπει. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι. Εκεί ο φθόνος του πέους είναι δομικός, είναι κατασκευή και αυτός. Ο φθόνος του πέους είναι μια κατασκευή. Στην ανάλυση πάμε πέρα από αυτό. Είναι ένα σύμπτωμα ο φθόνος του πέους. Όπως
σύμπτωμα ή φαντασίωση είναι τα αγοράκια που πιστεύουμε ότι κάποιος θα τους κόψει το πουλί, ας πούμε. Και αυτό, μια φαντασίωση. Δεν είναι ο εθνικισμός, ο συμβολικός εθνικισμός. Αυτός που μας εξαρτοποιήσει. Δεν είναι οι φαντασιώσεις, συγγνώμη μου είπα στα γαλλικά, δεν είναι οι φαντασιώσεις ότι μου κόβουν κάτι ή οτιδήποτε. Δεν είναι αυτός ο πραγματικός. Αυτό είναι μια, αν θέλετε, κατασκευή που κάνουμε, γιατί ουσιαστικά δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι άλλο. Είναι εικόνες. Είναι εικόνες αυτές που φτιάχνουμε. Όλες αυτές είναι εικόνες. Από κεφαλισμού, κοψίματος χεριών, το κόψιμο του πουλιού, αυτό, το ένα, το άλλο, οτιδήποτε. Σε τελική ανάγκη να σου πω και κάτι άλλο. Φαντασιώσεις εθνικισμού τέτοιου τύπου υπάρχουν στα κορίτσια που δεν έχουν δουλειά. Αυτό είναι ήδη αρκετό για να αναδείξει πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το ερώτημα από εκεί και συνεχίζουμε. Από μόνο του δεν αρκεί, γιατί ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται είναι ακριβώς να διαμεσολαβηθεί η ικανοποίηση των πρωταρχικών αναγκών υποκειμένων μέσα από το γεγονός ότι η μητέρα επιθυμεί και κάπου αλλού. Δηλαδή, ναι, μεν με ικανοποιεί, αλλά είναι και κάπου αλλού. Αυτό το είναι και κάπου αλλού, την ώρα που ασχολείται και με μένα, αυτό είναι που με σώζει. Βεβαίως, γιατί από εκεί γεννιέται το άγχος και η ψύχωση. Το άγχος, αυτό που λέμε άγχος, η κρίση παντού ή οτιδήποτε άλλο, είναι ακριβώς ότι αυτή η μητέρα δεν κατάφερε να μεσολαβήσει τα πράγματα όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να λειτουργεί τελείως αποκλειστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει την άλλη μεριά. Ναι. Μπορεί να ρωτήσω αυτό που είπατε. Συγγνώμη, το άλλο που μου απάντησε στην ώρα που δεν είναι. Γιατί αυτό, ο πατέρας, είναι πράξη, με λόγια. Ναι. Πού λόγω, κάνει πέρα, πήρε το παιδί σου, ναι. Πήγε στη μάνα σου, θέλω παππού και πήρε στη μαμά. Θέλω βόλτα, πήρε στη μαμά. Άρα να μου πάρει στου βαθμού, στη μαμά σου. Τον ισχύει και μου πάρει αυτό. Και αυτό δεν είναι δίκτυο. Κοιτάξτε. Τα έχουμε ακούσει πολλά και σε αυτά. Θα σα πω κάτι σε αυτό. Τα έχουμε ακούσει πολλά και σε αυτά. Θα σα πω κάτι γι' αυτό. Συνήθως αυτό που υπάρχει εκεί από πίσω είναι και αυτό που σας είπα με δεστραμμένο ειδίποτα και καθόλου ότι ο πατέρας του συγκεκριμένος δεν κατάφερε να αποκολληθεί από την κυρία μητέρα. Ουσιαστικά ένας πατέρας που δεν μπορεί να παρέμβει είναι ένας πατέρας που δεν κατάφερε να ταλύνει με τον δικό του πατέρα και όχι τόσο με τον πατέρα. Πολλά, πολλά. Βασικά, από εκεί μπερδεύεται το πράγμα.
Και είπε, παιδί, με τον πατέρα του συνήθως δεν έχουν καταφέρει να βρουν μια θέση. Γι' αυτό είναι τόσο αποσχολημένοι με τις γυναίκες τους. Εντάξει, η γυναίκα έχει, η μητέρα δηλαδή, έχει με τον πρώτο ρόλο σε πολλά πράγματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος καν αν το θέλει και η ίδια πολλές φορές. Δηλαδή και πολύ. Μα εγώ πιστεύω ότι μια μητέρα θα κάνει καλά τη δουλειά της, το θέλει το σύγχρονο της μητέρα της. Το θέλει κοντά της, δεν το πετάει έξω. Ή τουλάχιστον να αναζητάμε κάποιες μέρες. Εντάξει, γιατί και ένας πατέρας ο οποίος αδιαφορεί, ένας πατέρας που φοβάται τον εμπλουτισμό και του έρχεται το παιδί, έτσι. Γι' αυτό λέω είναι μπέρδεμα. Με πολλούς τρόπους. Να σας πω κάτι, ένας πατέρας, κομικά και καταστατικά, πάντα πολύ πετρεπόλου. Ποτέ δεν μπορεί να είναι τέλειος σας. Μα δεν το λέω. Η μητέρα μπορεί να είναι επαρκώς καλή. Εγώ είπα τι χρειάζεται. Το έγραψα εδώ πέρα. Σας το ανέδειξα. Μια επαρκώς καλή μητέρα, είδαμε τι μπορεί να κάνει και να λειτουργήσει προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό με τον πατέρα είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή ένας πατέρας, ποτέ αν θέλετε, δεν το λέω με την έννοια αν θέλετε του τέλειου πατέρα. Δεν το λέω. Όπως η αλήθεια αυτό δεν θα υπάρξει ούτε υπήρξε ποτέ. Όπως το λέτε και εσείς δεν υπήρξε και ποτέ τέλειο. Δηλαδή δεν υπάρχει το πρόβλημα ποιο είναι με τους νευρωτικούς. Που πιστεύουν ότι ο πατέρας μπορεί να επιβάλλει την απαγόρευση σε όλα και παντού. Ακριβώς. Το θέμα είναι ακριβώς ότι ο πατέρας για να κάνει σωστά τη δουλειά του χρειάζεται άπαξ να κάνει μια στιγμή τη δουλειά του, γιατί από εκεί και πέρα, πώς να το πούμε, από τον ευνοχισμό του, μάλλον από την απαγόρευσή του, θα υπάρχει και κάτι που θα περισσέψει. Δηλαδή δεν μπορεί με την απαγόρευση να καλύψει τα πάντα. Ο νευρωτικός πολλές φορές αντίθετα με αυτό που νομίζουμε, πιστεύουμε ότι ο πατέρας με την απαγόρευσή του θα καλύψει τα πάντα. Ενώ ένας πατέρας όταν θα κάνει καλά τη δουλειά του, η απαγόρευσή του για να είναι εύστοχη, για να παίξει το ρόλο της, για να υπάρξει, για να λειτουργήσει και την κοινωνική κοινωνία, θα κάνει μια απαγόρευση η οποία θα γράψει και από εκεί και πέρα είναι απλά ο φορέας του εμπνευσμού. Δεν είναι εμπνευστής του πατέρας. Ο πατέρας δεν είναι εμπνευστής. Ο πατέρας είναι φορέας του εμπνευσμού. Πώς πάτε στο Μεσίτη και Μεσολαβή να βρείτε ένα σπίτι που το λέμε πράκτορα και αυτό το λέμε όλοι το λέμε Μεσίτη και πράκτορα. Είναι ο Μεσίτης, ο πράκτορας του εμπνευσμού. Δεν είναι το κατέχον του εμπνευσμού. Γιατί υπόκειται και ο ίδιος του εμπνευσμού. Αυτό υποφέρει ο εμπνευσμός. Ο νευρωτικός υποφέρει από το γεγονός ότι και ο πατέρας υπόκειται στον εμπνευσμό. Από αυτό υποφέρει. Και κάνει κατασκευές ολόκληρες. Και πολλές φορές και το θέμα να αντιστραφέρει τίποτα περνάει και από εκεί μέσα. Έτσι. Ότι ο νευρωτικός δεν αντέχει και ότι ο πατέρας υπόκειται στον εμπνευσμό. Αυτό είναι η ερωτηματοποίηση του πατέρα. Μισό λεπτό να πάρουμε άλλο κύκλο και συζητάμε και συνεχίζουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω. Η συνταγή τελικά για όσο το δυνατόν χειρισμένα παιδιά, χαρούμενα παιδιά, υγιείς προεδρικά, δεν είναι η αγάπη των ενός πρόθυμων των άλλων. Όχι. Τι άλλο να πει. Τι δεν φτάνει. Όχι, όχι, και είμαι κατηγορηματικός και θα σας πω γιατί. Δεν σας είπα καθόλου ότι η αγάπη είναι μικρό πράγμα. Γι' αυτό μίλαγα από την αρχή μέχρι το τέλος. Είπατε για την αγάπη του συντρόφου του ενός προς τον άλλον. Ναι. Ωραία. Θέλετε να σας πω κάτι πριν το ζήτημα. Δεν είναι το ζήτημα. Δηλαδή ούτως ή αλλιώς το υποκείμενο θα φτιάξει ένα σύμπαν. Θα φτιάξει ένα σύμπαν. Το θέμα είναι ότι στάξει, ξέρετε, το σύμπτωμά μας ξέρετε που το χτίζουμε. Ξέρετε που το χτίζουμε το σύμπτωμά μας. Στις τρύπες μέσα. Στις μικρές τρύπες που υπάρχει. Υπάρχουν στις σχέσεις αυτό που μας φέρνουν στον κόσμο. Και αυτό είπα εξ αρχής. Το ερώτημα είναι ποια είναι η επιθυμία αυτό που μας φέρνουν στον κόσμο. Μέσα σε αυτές τις τρύπες, στα αναπάντητα δομικά ερωτήματα θα χρησιμοποιήσω. Το ερώτημα που λέτε κι εσείς, αν πείτε έβγαλε καλά όλα η υγιεινή. Όχι, δεν είπα καλά η υγιεινή. Το αντίθετο. Ίσα-ίσα. Το άλλο να συγκροτηθούν κάποια πράγματα μέσα στην οικογένεια με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και να έχει ψυχικά στηρίγματα το υποκείμενο, για την έβρωση και σύμπτωμα θα χτίσει ούτως ή άλλως. Το μεγαλύτερο σύμπτωμα που μπορείς να έχεις είναι να νομίζεις ότι δεν έχεις σύμπτωμα.
το μεγαλύτερο σύμπτωμα που μπορεί να έχει είναι να έχει την καταστροφή τη συγκλήση. Σα το λέω αυτό 100%. Το μεγαλύτερο σύμπτωμα που μπορεί να έχει είναι να πιστεύει ότι είσαι υγιής. Κάτι χειρότερο σύμπτωμα αυτό. Ότι είσαι υγιής, ότι κατέχει την αλήθεια, ότι έχει καθαρό μυαλό. Να κάνει και μαθήματα και στου άλλου και υποδείξει. Εγώ σα λέω ακριβώ το αντίθετο. Ότι το σύμπτωμα είναι η έκκληση του υποκειμένου στην αλήθεια. Έχει θετικό ρόλο να δείξει. Έχει το κομμάτι, αν θέλετε, το ψυχοπαθολογικό, που μπορεί να το κάνει με υποβέρι, να βασανίζει, δηλαδή το κάνει, αλλά είναι και η έκκληση του υποκειμένου στην αλήθεια. Και σε αυτή την αλήθεια του τον καλεί ο άλλο. Και πίσω από αυτόν τον άλλο είναι η σχέση με τον πατέρα. Υπάρχει νομικά σύμπτωμα και δεν πρέπει να τα χτίσουμε ούτε σήμερα. Πόσες φορές έχω ακούσει, μα τι καλά είναι τα πράγματα, και εμείς καλά τα πηγαίναμε, και ήμασταν ιερείς με μια καλή οικογένεια, και τα μωρά του ένα και τα λοιπά. Όλα καλά. Ακούς και ξανακούς. Όλα μέσα στην ευτυχία, μόνο σε συνεδρία πεταλουδίτσες και καιρός φλαράκι δεν πέφτει. Όλα πολύ ωραία. Κόσμος αγγελικά πλασμένος, συμπτώματα από την άλλη. Χαμός το ίσον. Τίποτα. Πολύ ωραία. Εμείς ήμασταν καλοί άνθρωποι. Ήμασταν καλά. Εμείς, αυτό, κάναμε όλα αυτά και τα λοιπά. Ανθρώπινο είναι αυτό το κάνεις. Έτσι. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε για ποιο σύμπτωμα μιλάμε. Έτσι. Υπάρχει και βαθιά ψυχοπαθολογία και υπάρχει και το σύμπτωμα που γονικά χτίζεται για τον καθένα και εμάς και ευτυχώς, και εγώ, γιατί μας επιτρέπει να εγκαλούμε τον εαυτό μας σε σχέση με την αλήθεια. Το γεγονός ότι κάποιος εδώ δεν θεωρεί τον εαυτό του παντογνώστη, παντοδύναμο, και ότι όλα τα κατανοεί, δεν είναι μικρή υπόθεση. Αλλά μαζί με αυτό φτιάχνει και ένα σύμπτωμα. Γιατί εκεί που δεν ξέρει κάτι, φτιάξει και φαντασιώσεις για να το καλύψει. Καταλαβαίνω, θέλω να πω και το αντίστοιχο που να είπα. Γι' αυτό λέω ότι εδώ μέσα είμαστε τουλάχιστον ευρωπαϊκή γωνία. Είναι άξιος της αγάπης και του σεβασμού. Αυτό λοιπόν δεν συνεπάγεται από τη στιγμή που θαυμάζει έναν πατέρα ο οποίος είναι επιθυμητός από τη μητέρα. Είναι κάτι υγιές. Βέβαια. Αλλά αυτό δεν έρχεται. Σας επήγαμε με αυτό που είπε η κυρία ότι όταν ένα ζευγάρι είναι αλληλοεπιθυμητό, είναι κάτι θετικό για το παιδί, συνεχώς είναι ένα βήμα, ας το πούμε, ένα έργο για να δημιουργηθεί μια προσωπικότητα υγιής, αν το κατάλαβα καλά. Είναι σωστό αυτό, βεβαίως. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό και εγώ δεν το θεώρησα μικρή υπόθεση το τι σημαίνει το πρόβλημα. Απλώς θα ξέρετε τι γίνεται. Το σύμπτωμα θα χτιστεί ούτως ή αλλιώς. Γιατί ακριβώς το σύμβολο της έλλειψης, το οποίο μας εξαρτηθίζει, είναι, έρχεται μέσα από την άρνηση της αγάπης της μητέρας. Δεν είναι το θέμα μόνο μια μητέρα να τα βγαίνει καλά με τον πατέρα. Πρέπει αυτό το πράγμα να μπορεί να το φέρει και σε σχέση με το παιδί μας. Γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου ο πατέρας και το πατέρα τα πάνε πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτή η σχέση δεν πρέπει να είναι στο παιδί. Γι' αυτό με βλέπετε. Γι' αυτό με βλέπετε λίγο προσεκτικό στο τι λέμε και πώς το λέμε. Έχουμε πολλά τέτοια. Έχουμε πολλά τέτοια. Έχουμε πολλά τέτοια. Ναι, είναι αγαπημένοι, καλοί πολλοί, γκούτσου γκούτσου, κουτσουνάκια, ωραία κτλ. Αλλά το μικρό του που είναι, τι κάνει. Γιατί δεν έχουν ζευγάρια στο δικό του που είναι τόσο ερωτευμένα και τόσο αγαπημένα μεταξύ του που δεν χωράει τίποτα. Δεν έχουν τέτοια παραδείγματα ζευγάρια στο δικό του γεννά τα παιδιά και μαζί το κασανίδιο. Και μαζί το κέντρο. Γι' αυτό λέω είναι λίγο προσεκτικό το σύστημα. Εγώ προσέχω προσωπικά και καλά κάνω και πολύ προσεκτικό σε αυτό τη αγάπη. Γιατί υπάρχουν δύο τύπου αγάπη. Υπάρχουν δύο τύπου αγάπη. Υπάρχει αυτό που λέμε ναρκισσιστικού τύπου αγάπη. Ο τύπου σ' αγαπάω γιατί με αγαπάς. Και υπάρχει και η αγάπη όπως την εννοούμε στην ψυχανάλυση. Όπου αγάπη είναι να δίνεις από αυτό που δεν έχεις. Το οποίο είναι άλλη τάξη. Άλλο τύπο αγάπη. Είναι άλλο τύπο αγάπη. Μπορείς να δώσεις όμως ένα δεν είναι. Αμέ. Μα ακριβώς για να μπορείς να δώσεις είναι ακριβώς ότι έχεις δεχτεί την έλλειψη.
Βεβαίως. Άμα δεν έχει παρεγράφει, τι λύτρωση. Εγώ θα σας πω κάτι. Εσείς το λέτε ως αποστέρηση. Όταν δεν έχεις δεχτεί αγάπη, πώς μπορεί να δώσεις. Εγώ πιστεύω ότι μπορείς. Αν θέλει να σας απαντήσω έτσι, πιστεύω ότι μπορείς. Ναι. Ακούμε, και μετά έρχομαι από εκεί. Έλεγαν οι παλιοί ότι το παιδί που παλεύει από μάνα του παίξει τον πατέρα. Ναι. Επάνω σε αυτό, τι γνώμη έχει. Η απόλυτη ανοησία. Η απόλυτη ανοησία. Όπως και πολλά από αυτά που μας έρχονται από τους παλιούς είναι απόλυτες ανοησίες και πολλά πολύ βαθιά παραπλανητικά. Αφήστε λίγο τους παλιούς γιατί δεν τα κάνουμε καλά. Αφήστε λίγο τους παλιούς γιατί αυτοί μας έρχονται. Αφήστε τους πίσω στην άκρη, θα κάνουμε ολόκληρη άλλη δουλειά. Αφήστε τους παλιούς. Ειδικά τη δεκαετία και γεννηθέντες 30, 40, 50, αφήστε τους καλύτερα. Γιατί και αυτό το μοντέλο γάμου, το οποίο χτίστηκε από αυτούς τους ανθρώπους, έχει απολυστεί πέρα. Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι αυτό το μοντέλο γάμου, το οποίο ήταν η περισσότερη από τον κόσμο, έχει τελειώσει. Έχει. Όχι, βέβαια. Όχι, δεν θα τελειώσει. Ίσα-ίσα. Δεν είπα καθόλου κάτι. Είπα, μιλάω και με τους δύο. Εγώ μιλάω. Μα αν προσπαθούσα να μιλήσω για πατρική λειτουργία, είναι να πω για κάτι πολύ πιο βασικό, πολύ πιο ουσιαστικό, το οποίο έρχεται να τους διαμεσολαβήσει πέρα από τα φυσικά τα πραγματικά του ζώα. Αυτό λέω. Φυσικά και δεν είναι υπερθυμάτικα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις των ανάδων, οι οποίες το έχουν πολεμήσει να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και είναι εκείνο το πράγμα από τους πατεράδες τους οποίους επέλεξαν αυτή τη δουλειά. Θα πάω μια συγγνώμη, μισό λεπτό. Θα πάω και μια συγγνώμη, γιατί και από εκεί. Μετά ξαναρχόμαστε. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Όχι από θάνατο, δηλαδή υπήρχε ο πατέρας, αλλά χάθηκε ένα λόγο. Ναι. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο πατέρας. Αυτό το καιρό δεν μπορεί να το καλύψει η μητέρα. Όχι. Θα σας απαντήσω γιατί με ακούτε λίγο κατηγορηματικό. Εγώ θα σας ρωτήσω ένα πράγμα. Τι από έναν πατέρα μπορεί να καλύψει μια μητέρα. Πώς το καταλαβαίνετε. Τι να καλύψει μια μητέρα από έναν πατέρα. Τι, ποιο πράγμα, πείτε μου. Και το αντίθετο, και το αντίθετο. Μισό λεπτό. Τι να καλύψει. Για πάρτε το λίγο. Να το πάρουμε λίγο στο σοβαρά αυτό. Αυτό το είμαι πατέρας και μητέρα μαζί. Τι σημαίνει. Ναι. Ο άλλος τι θα κάνει, θα πλάσει μια φανταστική εικόνα ενός φανταστικού πατέρα που μπορεί να μην ήθελε το παιδί, μόνο και μόνο για να νιώθει το παιδί ότι υπήρξε κάποτε ένας πατέρας. Τι θα υπερισχύει, τι θα υπερβεί αυτόν, ώστε να μπορέσει το παιδί να ολοκληρωθεί. Αυτό που του λείπει με κάποιο τρόπο να το βρει. Λοιπόν. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Γι' αυτό είδατε ότι εγώ μιλάω πολύ προσεκτικά για πατρική λειτουργία. Το που χρειάζεται θα γυρνάω και θα διευκρινίσω. Να εξηγήσουμε κάτι. Καταρχήν, μακριά από εμάς, από πράγματα που μπορεί να προσθούν ακόμα και σε ρατσιστικού τύπου διαθέσεις απέναντι σε μονογονεϊκές οικογένειες. Γιατί θα τα έχουμε και αυτά. Περιμένετε τα. Θα τα έχουμε και αυτά στο μέλλον. Γιατί οι μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνονται και θα τα έχουμε. Και δεν ξέρει ο ρατσισμός πως αυτές τις οικογένειες από πού μπορεί να γίνει. Εγώ σας το λέω προειδοποιητικό, βάζω το σενάριο. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Καταρχήν το γεγονός ότι ένα παιδί προέρχεται από γονεϊκή, μονογονεϊκή οικογένεια δεν σημαίνει ότι είναι καταδικασμένο στην ψύχωση. Ποιος το είπε αυτό. Το θέμα είναι ακριβώς με ποιον τρόπο έχει συγκροτηθεί αυτή η μονογονεϊκή οικογένεια. Γιατί γνωρίζουμε περιπτώσεις όπου έχουμε μονογονεϊκή οικογένεια, σας το λέω λίγο δομικά και διαφοροποιητικά, έτσι. Έχουμε περιπτώσεις με μονογονεϊκή οικογένεια που έχουμε περίπτωση που το παιδί κατέληξε σε ψήφωση. Έχουμε και πάρα πολλές περιπτώσεις όμως που δεν κατέληξε σε καμία ψήφωση. Που ίσα ίσα προχώρησε, συγκροτήθηκε και μπόρεσε να κάνει και πολύ σημαντικά και πολύ ωραία πράγματα στη ζωή του. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα. Αυτό πολλά είναι το ερώτημα που μου κάνατε προηγουμένως. Αυτό που ουσιαστικά είναι εισαγωγή στην τάξη του πατέρα, είναι εισαγωγή στην τάξη του ηθικού νόμου.
Δηλαδή ότι η μητέρα η ίδια, μέσα από τον τρόπο, αν θέλετε, που μεγάλωσε, που δομήθηκε, που συγκροτήθηκε ως υποκείμενο, έτσι, εάν η πατρική λειτουργία για εκείνη εκεί μέσα έχει παίξει ρόλο, θα μπορέσει να τη μεταδώσει στην εκείνη. Καταλαβαίνετε τι λέω. Θα μπορέσει να τη μεταδώσει στην πατρική λειτουργία. Αυτό λέω ότι είναι καταλυτική η συμβασία. Θα μπορέσει να τη μεταδώσει και ξέρουμε πολλές μητέρες. Τώρα, αν αυτό το πράγμα μεταφράζεται, δεν ξέρω πώς, ο πατέρας και η μητέρα μαζί, αν το εννοούμε έτσι, δεν ξέρω αν εννοείται αυτό. Ότι μία μητέρα όμως μπορεί να μεταδώσει κάτι από τον πατρικό νόμο, από τον συμβολικό νόμο, που είναι απαραίτητο, για να μπορέσει να υπάρχει μία υποκειμενοποίηση του μικρού που φέρνει στον κόσμο, είναι βεβαίως το μεταδίδει. Το θέμα είναι εκεί ξεκινάνε άλλα ερωτήματα. Εσείς πιστεύετε ότι ακόμα και αν γλιτώσει αυτό το παιδί από την ψύχωση, όπως ο καθένας από εμάς, ότι δεν θα χτίσει μία νεύρωση? Αυτό σας λέω. Νομίζετε ότι αυτό το πράγμα όλο δεν θα το κάνει κάτι? Συγγνώμη, η νεύρωση δηλαδή χτίζεται από την έλλειψη του πατέρα. Η νεύρωση. Έτσι όπως το θέτεται. Όταν λέμε, όχι, εγώ δεν το λέω καθόλου έτσι. Εγώ δηλαδή κάπως έτσι το. Όχι. Όταν λέμε την έλλειψη του πατέρα, τι εννοείται εσείς την έλλειψη του πατέρα? Σε μια μονογονεϊκή οικογένεια. Όχι, όχι, δεν είπα καθόλου κάτι τέτοιο. Καταρχήν όταν λέω την έλλειψη του πατέρα. Μιλάτε για την έλλειψη ως φυσική παρουσία. Μπορεί σε αυτή τη μονογονεϊκή οικογένεια η μητέρα να έχει προσπαθήσει να μεταφέρει το παιδί πράγματα για τον πατέρα θετικά, αλλά ο πατέρας από φύση του ήταν επιλογή του ίσως να απορρίψει ακόμη και το παιδί και να μην θέλει να ασχοληθεί καλά. Σε αυτή την περίπτωση, η κόντιση με το παιδί δεν και καλά θα γίνει ερωτικό ή ψυχοσικό? Όχι. Μα αυτό εξηγώ. Τώρα σας λέω τη διαφορά μεταξύ νεύρωσης και ψύχωσης. Καταρχήν δεν είναι καθόλου μικρή υπόθεση. Καθόλου. Σας παρακαλώ, είναι πολύ βαριά κουβέντα αυτή που λέω και πολύ ουσιαστική και δεν το λέω έτσι γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να μην γίνει κάποιος ψυχολογικός και να γίνει απλά με τον ψυχολογικός. Μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Αυτό που λέω πολύ απλά είναι το εξής. Αυτό που λέω απλά είναι το εξής εδώ. Ότι όταν λέμε ότι ούτως ή αλλιώς θα χτίσουμε μια νεύρωση, θα χτίσουμε μια νεύρωση πού, πώς θα τη χτίσουμε? Από τη στιγμή που δομεί κάτι καταστατικά. Η σχέση μας με τον άλλον διαμεσολαβείται από τον λόγο. Ούτως ή άλλως. Για το λόγο. Θα χτίσουμε ένα σημείο. Αυτό που έλεγα οι τρύπες, θα παίξουμε στο ανάμεσα οι τρύπες. Τι μιλιέται, πώς μιλιέται, γιατί μιλιέται, πώς υπόνεται το άλλο, το ένα, πώς υπόνεται. Να σου το. Δεν γίνεται αλλιώς. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι να πιστεύει ότι δεν θα χτιστεί τίποτα. Ότι όλα θα είναι καθαρά, ότι όλα θα είναι νυφάλια, ότι πάμε να χτίσουμε τα τέλεια παιδιά χωρίς κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, μια φαντασίωση καθαρότητας. Ότι όλα θα γίνουν υγιεινά, ότι όλα θα είναι clean, πεντακάθαρα, ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Αυτό θυμίζει, ξέρετε λιγάκι, υπάρχει μια πολύ ωραία περίπτωση που λέγεται ο πρόεδρος Σρέντερ. Μια πολύ ωραία κλινική περίπτωση ψύχωσης, παράνοιας, παρανοϊκής ψύχωσης που ανέβησε ο Φρόιντ, όπου εκεί ο άνθρωπος αυτός γιατί πέρασε στην ψύχωση? Διότι είχε έναν πατέρα ο οποίος ήθελε ο γιος του απολύτως να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Δηλαδή, ήθελε τα πάντα να καλυφθούν από το συμβολικό χρόνο. Ένας πατέρας, ο οποίος θεωρεί ότι ο συμβολικός του νόμος μπορεί να καλύψει τα πάντα, είναι ένας πατέρας που το γιο του ή την κόρη του μπορεί να βελτιώσει. Αυτά τα παιδιά αργότερα πώς βλέπετε, θα αποκτήσουν σύμπτωση? Ναι. Ωραία ερώτηση. Ο
πολύ ωραίο ερώτημα. Θα σας πω. Εγώ θα σας πω τη θέση μου κατά. Εγώ είμαι ενάντια στην ευθέσια παιδιών από τον αυτό. Στο λέω και κάτω. Εγώ είμαι ενάντια. Να το πούμε ναι τα σκέτα. Και υπάρχουν κάποιε άλλε απόψει όπω και η Γαλλία, α πούμε, για παράδειγμα, που χορηγό κόψε με τη συζήτηση, δεν τουλάχιστον στου αγροτικού χώρου βάλουν κλίμα σε αυτή τη θέση. Για μένα δεν τέτοια. Υπάρχουν ερωτήματα διαφορετικά. Εγώ στην πρώτη θέση μου πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να κάνω. Ναι, από εκεί και ξαναγυρνάμε. Ναι, δεν περιμένουμε το σύνορα. Τι επίδραση έχει στις ψυχώσεις, στις νευρώσεις, στις θρησκείες του προκειμένου με τον πατέρα και την μητέρα, ο αντίπατο και ο πατέρα, τον Γιώργο, τι επίδραση μπορεί να έχει το κοινωνικό γίγνεσθε. Δηλαδή, ξέρουμε από την ιστορία ότι υπήρχαν οι πρώτες αφόρμητες κοινωνίες, οι κοινωνίες ήταν κοινοτιακές. Ήταν μια ένωση τύπου, ας πούμε, συγκρότηση. Μετά περάσαμε στην θεογραφική, δεν ξέρω εγώ, κτλ. Και τώρα έχουμε στις αστικές σχέσεις. Τι επίδραση έχουν, δηλαδή είναι νομοτελειακά, ας πούμε, οι άνθρωποι τα παθαίνουν έτσι κι αλλιώς νευρώσεις ανεξάρτητα από το περιβάλλον ή το περιβάλλον, η παιδεία, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, η κοινωνική συγκρότηση, ο θεσμός του γάμου, ας πούμε, έτσι, που δεν υπήρχε παλιά αυτό το πράγμα από αυτή τη κοινωνία, είναι εφεύρεση των τελευταίων μερικών χιλιάδων χρόνων, ξέρω εγώ. Τι επίδραση έχουν. Και μπορεί να φανταστεί κανείς μια μελλοντική κοινωνία, παραδείγματος χάρη, η οποία θα μπορεί να είναι συγκροτημένη διαφορετικά, με άλλα χαρακτηριστικά, με άλλες ηθικές αξίες, θα μπορούσε αυτό πράγμα να αποτρέψει την εκτύπωση τέτοιων προβλημάτων, νευρώσεων κτλ. Ή όχι, είναι νομοτελειακά, ας πούμε, τέτοια αλλιώς, ό,τι και να γίνει, θα έρθουμε. Θα σας πω, θα σας πω. Αυτό είναι και λόγο και το ερώτημα. Εμείς έχουμε να το θέσει. Κοιτάξτε. Καταρχήν, όταν λέμε την κοινωνία και τις επιπτώσεις, που θα σας έλεγα ότι εγώ της κοινωνίας δεν υπάρχει. Το λέω ρητορικά, καθώς αυτό που θα πω. Έτσι, η κοινωνία δεν υπάρχει. Αν αναρωτηθείτε, το λέω επίτηδες έτσι, γιατί ζούμε σε συγκεκριμένες εποχές. Ζούμε σε εποχές πάρα πολύ συγκεκριμένες, υπό την κυριαρχία του καπιταλιστικού λόγου που ζούμε τώρα, έτσι, υπό την κυριαρχία του, γιατί ζούμε υπό την κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού λόγου. Είναι τα σχέδια, δηλαδή, είναι ό,τι εφέγαμε να το πάθουμε, το πάθαμε. Από τη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Ό,τι έχουμε να το πάθουμε, το πάθαμε. Θα σας πω λίγο για το πώς έρχονται αυτά τα κουμπαρίσματα και οι αντιστροφές. Ας πούμε, παράδειγμα, το μελλοντικό για την κοινωνία. Περάσαμε από μια κοινωνία υποτιθέμενη πατριαρχική, έτσι, σε μια κοινωνία. Σκεφτείτε τα πράγματα, θα δείτε ότι δεν πέστω πολύ μακριά. Αν το σκεφτείτε, θα βρεθούμε πολύ κοντά σε αυτό. Όπου εκεί που ζούσαμε σε μια κοινωνία βασικών απαγορεύσεων, σε τι κοινωνία ζούμε αυτή τη στιγμή. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου το παν είναι επιτρεπτό. Ζούμε σε το ακριβώς αντίστροφο. Ζούμε σε μια κοινωνία τώρα όπου το παν είναι επιτρεπτό. Τα πάντα είναι επιτρεπτά. Τα πάντα είναι επιτρεπτά. Πέσαμε στην παγίδα της περιβόητης σεξουαλικής απελευθέρωσης. Οι παλιότεροι από μένα θα θυμάστε. Της περιβόητης σεξουαλικής απελευθέρωσης. Όσο πιο πολύ γαμάνοι άνθρωποι, τόσο πιο ευτυχισμένοι θα είναι. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι ακουγόταν. Έτσι δεν λέγανε. Πηδάτε για να είστε ευτυχισμένοι. Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο. Παραμύθια της Χαλμάς. Περιβόητη σεξουαλική απελευθέρωση, απελευθέρωση των ηθών. Η καταπιεσμένη σεξουαλικότητα, η οποία δεν μπόρεσε να εκφραστεί και οδήγησε στην έρωση. Τρίχες. Πού οδήγησε. Τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Το χειρότερο αποτέλεσμα που μπορεί να υπάρχει στην ψυχή
πολιτική οικονομία του πολιτικού και το ζούμε τώρα στις μέρες μας και δεν είναι στις μέρες μας. Είναι μια εικοσαετία τώρα που το ζούμε. Είναι αυτό που λέμε μια προστακτική, εμείς το λέμε στην ανάλυση προστακτική του υπαλληλού, να απολαμβάνει συνεχώς. Θα απολαμβάνει συνεχώς. Θα καταναλώνει συνεχώς. Θα αλλάζει σχέσεις συνεχώς. Θα ψωνίζει συνεχώς. Το παραμύθι όλο με τα δάνεια. Εκεί χτίστηκε. Τι γεννιέστε. Ακριβώς. Το παραμύθι με τα δάνεια που καταχρεώθηκε όλη η Ευρώπη σε τέτοιου είδους φαντασιώσεις χτίστηκε. Δεν υπάρχει. Υπάρχει από τη μία η απαγόρευση και από την άλλη υπάρχει η προστακτική της απόλαυσης. Λοιπόν, αυτή η προστακτική της απόλαυσης, αυτό που λέμε εμείς τώρα, τι συμβαίνει με το υποκείμενο και μη στερεί η νεωτερικότητα, γιατί πλέον έχουμε φύγει από τον διαφωτισμό. Νομίζω το καταλαβαίνω. Η νεωτερικότητα είναι ο διαφωτισμός. Μεγάλη παιδί. Η ύστερη νεωτερικότητα είναι ότι πλέον διανύουμε την περίοδο μετά τον διαφωτισμό. Με παρασπέρα τον διαφωτισμό. Αυτό ονομάζουμε ύστερη νεωτερικότητα σήμερα. Λοιπόν, και θέλετε να σας πω και να γελάσετε. Η περιβόητη προστακτική της απόλαυσης που έγινε και η προστακτική του νέου φιλελευθερισμού. Από πού ξεκίνησε. Ξεκίνησε από την τέχνη στη δεκαετία του 80. Αν δεν το πιστεύω. Και για τον καλλιτέχνη όλα επιτρέπονται. Εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Η περιβόητη προστακτική. Το πάλι είναι επιτρεπτόν. Ξεκίνησε από εκεί. Αλλά από το κείμενο μπερδεύεται όταν το πει. Δεν απελευθερώνεται. Θα του πει ότι το χάρι είναι επιπεδό, μπερδεύεται, δεν απελευθερώνεται. Ακόμα. Για το ερώτημα τη κοινωνία και του πολιτισμού, όλο αυτό που με ρωτήσατε. Υπάρχει ένα κείμενο του Σίγκμουντ Φρόιντ, το οποίο λένε ότι είναι ένα κοινωνικό κείμενο, εγώ διαφωνώ. Ναι, έχει όλη την κοινωνική διάσταση, αλλά πρέπει να μπορεί να είναι ένα βαθιά κοινωνικό κείμενο. Γιατί ο Φρόιντ δεν μιλάει τίποτα άλλο για την λειτουργία του υπερβόητη μέσα. Υπάρχει ένα, η δυσφορία στον πολιτισμό. Που κακώς έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ο πολιτισμός πηγή δυστυχία. Κακώς είναι η δυσφορία. Ο κανονικός τίτλος είναι η δυσφορία στον πολιτισμό. Γράφει ακριβώς επειδή πραγματεύεται ο Φρόιντ με τα ζητήματα. Γέννηση τη νεύρωση, πώς παίζει ρόλο η κοινωνία. Όλα αυτά τα ζητήματα. Λέει το εξής. Τώρα θα σας πω κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω παραπάνω, αλλά θα σας πω πού στηρίζεται αυτή η άποψή μου, που για μας είναι οδηγός. Λέει το εξής. Σε ό,τι αφορά λέει τη σεξουαλικότητα. Σε ό,τι αφορά λέει τη σεξουαλικότητα, γιατί λέει ότι ο πολιτισμός και η κοινωνία πώς χτίζονται. Θα πρέπει να παρετηθούμε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και από την επιθετικότητά μας προς τον άλλον και από τη σεξουαλικότητά μας. Δηλαδή, η αρχή της εξουραμίας σε ό,τι αφορά τη σεξουαλικότητα, έτσι, ότι θα πρέπει να βρούμε σύντροφο ερωτικό εκτός της οικογένειας, αυτή είναι η αρχή της εξουραμίας, έτσι. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά την επιθετικότητά μας, θα πρέπει να την περιορίσουμε για να μπορέσει να υπάρξει κοινωνία και κοινωνικό δεσμό. Αυτές είναι οι δύο βασικές. Ο περιορισμός της σεξουαλικότητας με την έννοια της εξωγαμίας, αυτό που μας εξαντλητοποιεί, και από την άλλη μεριά, περιορισμός της επιθετικότητας, για να φτιάξουμε ένα στοιχειώδες κοινωνικό συμβόλαιο, για να μην σκοτωνόμαστε μεταξύ μας με την επιθετικότητα. Πρέπει να περιορίσουμε την επιθετικότητά μας. Και λέει ο Φρόιντ εξής. Ωραία, άντε που το καταφέραμε, λέει, στον κανόνα της εξωγαμίας. Υπάρχουν από την άλλη μεριά, λέει, όλοι αυτοί οι κανόνες, οι ηθικοί, οι κοινωνικοί. Πολλές φορές πάνω. Η κοινωνία και η ηθική κανόνα. Λέω αυτό πάρα πολύ. Ακόμα λέει και υποθέτα ότι όλες αυτές οι περιβόητες κοινωνικές απαγορεύσεις έρωντο, τις βγάζαμε, τις διώχναμε, δεν σημαίνει ότι η σεξουαλικότητά μας τα ικανοποιούνταν περισσότερο. Είναι αυτό που προσπαθούσα να σας πω από την αρχή. Ανάμεσα στο αδύνατο και στο απαγορευμένο.